Το Ολλάντ κατεβάζουν πάρα πολύ τους τόνους σε σχέση με όλα αυτά τα φοβικά που ακούγαμε τις προηγούμενες ημέρες και προετοιμάζουν το έδαφος για οποιαδήποτε επόμενη κατάσταση. Ως εκ τούτου η Μέρκελ είπε ότι καταρχήν μενεύχεται ένα αίσιο τέλος στην υπόθεση της προεδρικής εκλογής, όπως μετά εξήγησε γιατί η Ελλάδα δεν είναι στο 2012 και δεν είναι η κατάσταση η ίδια και αυτό το οποίο θα έχει από εδώ και πέρα θα είναι σταθερότητα. Ο Ολλάντ ήταν πολύ πιο, θα μπορούσα να πούμε, καθαρός σε όλα αυτά. Είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση η Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Κανείς δεν θέλει η Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Κανείς δεν συζητάει η Ελλάδα να βγει από το ευρώ. Περίμενε, Θάνο μου, μικρή διευκρίνηση. Με κάθε κυβέρνηση. Με κάθε κυβέρνηση. Ναι. Όταν τον ρωτάνε τι θα γίνει με τις ελληνικές εκλογές, τι θα γίνει με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τι θα γίνει αν έρθουν στην εξουσία άλλοι, τι θα γίνει αν το πρόγραμμα αυτό γύρω και τ' άλλο, και απαντάει. Τι θα γίνει αν υπάρξει αριστερή κυβέρνηση στην Ελλάδα. Μα το είπε και πριν γιατί από δύο μέρες, αν δεν κάνω λάθος, ότι θα συζητήσουμε με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Όχι, όχι, μισό λεπτάκι λίγο. Γιατί μέχρι την προηγούμενη προεκλογική περίοδο, Θάνο, θυμόμαστε ότι υπήρχαν και χαρακτηρισμοί στο όνομα του κυρίου Τσίπρα. Γι' αυτό σε ρωτάω. Δεν σ' άκουσα, Πόπη, δεν σ' άκουσα. Πάμε παρακάτω να κερδίσουμε χρόνο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αυτό ήταν το νόημα και της τοποθέτησης Ολλάντ και της τοποθέτησης Μέρκελ. Εδώ η ουσία είναι ότι κανείς δεν θέλει ούτε τις ρήξεις, ούτε τα δράματα. Όλοι θέλουν να συνεννοηθούν. Την κλείνουν την κουβέντα δηλαδή του Brexit. Δεν άνοιξε ποτέ κουβέντα Brexit. Εδώ υπάρχουν on camera απαντήσεις των αρμοδίων εκπροσώπων της Κομισιόν, οι οποίοι λέγουν ότι δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Αλλά τα πράγματα δυστυχώς υπάρχουν σε μια υποθετική έτσι διάσταση. Και από πού και σπου Brexit. Μάλιστα. Θα σε ευχαριστήσουμε όπως πάρα πολύ. Όπως δεν υπάρχει όμως και κούρεμα του χρέους. Όπως δεν υπάρχει όμως και κούρεμα του χρέους. Να τα λέμε και αυτά. Εντάξει, κούρεμα του χρέους δεν υπάρχει. Ρύθμιση του χρέους όμως είναι μια κουβέντα η οποία είναι έτοιμη να γίνει. Υπάρχουν πολλές ιδέες για το πώς θα μπορούσε να ρυθμιστεί. Αυτή που έχει επικρατήσει αυτή τη στιγμή εδώ είναι ότι το χρέος έχει ρυθμιστεί με τα πρωτογενή πλεονάσματα. Αν κάποιος θέλει να το αντέψει αυτό, θα πρέπει να προτείνει κάτι άλλο. Μάλιστα. Αλλά μέχρι να το προτείνει και να το συζητήσουμε, αυτή είναι η απάντηση. Θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ορίστε, έρχεται ενισχυτική η άποψη αυτή, κύριε Τσακαλώτο. Εγώ να σας πω, περίμενα αυτό λέγατε. Μετά από την τρίτη εκλογή να τα πούν αυτά. Να πιέσουν λίγο με φόβο μέχρι την τρίτη εκλογή και μετά να αλλάξουν ρότα και να πούνε ότι το κάνουν πιο νωρίς. Ναι, όχι, σαν λέω ότι έκανα λάθος την πρόβλεψή μου. Για να δούμε τι αντίδραση από την ελληνική πλευρά στη Σύνοδο Κορυφής. Ο κύριος Σαμαράς τι δηλώσεις έκανε λίγο νωρίτερα, έτσι. Χθεσινές δηλώσεις θα δούμε. I'm not going to allow, and the political system in Greece is not going to allow anyone to gamble with these sacrifices, to gamble with these accomplishments. Therefore, I believe that political uncertainty in Greece will soon be resolved.